Άρνος Online Education, συνεχίζουμε παιδιά την άσκησή μας με το ερώτημα 2 και την παραγώγηση μιας ακόμη συνάντησης. G του H ίσον A στη 2 H τετράγωνο. Μάλιστα. Ερώτημα 2. Μετά την απολαυστική παιδιά ερμηνεία και εξήγηση του ερωτήματος 1, πάμε ομοίως να εξηγήσουμε και να αποδομήσουμε τη λογική έβρεσης παραγωγού για το πολύ ενδιαφέρον ερώτημα 2. Το ερώτημα 2, παιδιά, μας έχει δώσει μια συνάντηση. Ποια συνάντηση? G του H, η οποία λέει ότι είναι πια A στη 2 H τετράγωνο. Μάλιστα. Οπότε εμείς, παιδιά, τώρα πρέπει να βρούμε την παράγωγη της G του H. Δηλαδή την A στη 2 επί H τετράγωνο πρέπει να την παραγωγήσουμε για να βρούμε την παράγωγη της. Πολύ ωραία. Πάμε, παιδιά, στο τυπολόγιο. Τυπολόγια εξετάσεων αναχείρας και πάμε, παιδιά, στις επόμενες σελίδες για να βρούμε που λέει τους κανόνες παραγώγησης. Επαναλαμβάνω, παιδιά, με αφορμή τις εξετάσεις, θα μου εξοικειωθείτε πάνω σε αυτά εδώ, παιδιά, που σας βάζω σε κουκίδα, έτσι, πάνω σε αυτά εδώ. Τώρα, παιδιά, στις εργασίες, μπορεί να πέσει και κάποιο από τα υπόλοιπα, αλλά μόνο στις εργασίες. Λοιπόν, παιδιά, για να δούμε ο άνθρωπος τι θέλει να παραγωγήσουμε. Θέλει να παραγωγήσουμε το έψιλον. Το έψιλον, παιδιά, βγάζει μάτι, έψιλον. Για να δούμε, παιδιά, στο τυπολόγιο που αναφέρεται στην παράγωγο του έψιλον. Είναι έψιλον η στοιχή. Α, να το, έτσι, για να δούμε τι λέει. Εάν εσύ λέει θέλεις να παραγωγείς τη συνάτηση ε η στοιχή, τότε η παράγωγός της είναι πόσο επίσης λέει, είναι και πάλι ε η στοιχή. Πολύ ωραία. Εμείς όμως, παιδιά, δεν θέλουμε να παραγωγήσουμε το ε η στοιχή. Θέλουμε να παραγωγήσουμε το ε στην 2χ τετράγωνο. Κοιτάξτε, παιδιά, ο τύπος αναφέρεται για το A στη H. Αναφέρεται, λέει, για τη συνάντηση που ο εκθέτης είναι το νέτο σκέτο H. Εμάς ο εκθέτης δεν είναι το νέτο σκέτο H, παιδιά. Είναι κάτι πιο βαρύ, πιο φορτωμένο, πιο σύνθετο. Καταλάβατε. Θα το γράφαμε, δηλαδή, παιδιά, ότι εμείς, εν προκειμένου, έχουμε να παραγωγήσουμε μία συνάντηση A στην κάτι. A στην κάτι. Καταλάβατε, παιδιά. Ο τύπος ισχύει μόνο όταν ο εκθέτης είναι το νέτος και το χ. Εδώ δεν έχουμε το νέτος και το χ, έχουμε κάτι πιο βαρύ, πιο φορτωμένο. Ας το βαφτίσω κάτι. Άρα, παιδιά, αυτός ο τύπος δεν μας κάνει. Παιδιά, όχι, δεν μας κάνει. Είναι πολύ απλοϊκός για να αντιμετωπίσει αυτό εδώ πέρα, έτσι. Είναι πολύ απλοϊκός. Μήπως μας δίνει στο τυπολόγιο και έναν άλλο τύπο που δεν το έχουμε προσέξει για το ε. Μας δίνει, παιδιά, και αυτόν εδώ τον τύπο. Α, για να δούμε τι λέει. A στην F του Χ, λέει, έτσι, λέει, τι λέει. E στην F του Χ, η παράγωγος, λέει ότι είναι πόσο. Λέει ότι είναι. Η παράγωγος της F του Χ, δηλαδή F του Χ σε παράγωγο, επί, τι λέει, για να το αποδομήσουμε ακριβώς, F τόνος του Χ, επί A στην F του Χ. Επί E στην F του Χ. Λοιπόν, το F του Χ, παιδιά, ουσιαστικά δηλώνει το οτιδήποτε. Το οτιδήποτε, έτσι. Δηλαδή, οι μαθηματικοί, παιδιά, είπαμε, τα πάντα τα βαφτίζουν F του Χ, έτσι. Να το γράψω, παιδιά, εγώ πιο εκλαϊκευμένα. Γενικά, όταν είναι E στην οτιδήποτε, αυτό θέλει να πει ο τύπος, τότε η παράγωγος πόσο είναι. Είναι αυτό το οτιδήποτε σε παράγωγο επί E στην αυτό το οτιδήποτε. Πολύ καλύτερα, έτσι. Καλύτερα. Αυτό θέλει, παιδιά, ουσιαστικά να πει ο άνθρωπος. Άρα, παιδιά, εν προκειμένου, εμείς τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε το ε ιστιν 2 επί χ τετράγωνο. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε, δάσκαλε, κάνε μας την αντιστοιχεία. Άρα, θα πάρεις τον εκθέτη, αυτό το 2 χ τετράγωνο που σας το έχω γράψει με κίτρινάκι, θα μου το παραγωγήσεις όπως ακριβώς λέει ο τύπος, επί ε ιστιν αυτό το κιτρινάκι, το 2 χ τετράγωνο. Σωστό, σωστό. Νομίζω τώρα, παιδιά, τελειώσαμε. Γιατί η παράγωγος του 2 χ τετράγωνο πόσο είναι, αυτή το είναι εύκολη. Στον πολλαπλασιασμό το νουμεράκι πηδάει απ' έξω, άρα είναι 2 και μέσα στην παράγωγο, παιδιά, έχει απομείνει μόνο το χ τετράγωνο. Επί ε ιστιν 2 χ τετράγωνο, αυτό δεν το πειράζουμε. Άρα, κοντολογής, παιδιά, τελειώσαμε, γιατί είναι 2 επί. Ποια είναι η παράγωγος του χ τετράγωνο? Προφανώς, παιδιά, θα πάμε στον κανόνα για να παραγωγίζουμε δυνάμεις χ στην α.
Ο κανόνας λέει ότι για να παραγωγήσεις το χ στην α, ο τύπος είναι α επί χ ή στην α μείον 1. Άρα εγώ για να παραγωγήσω το χ στη δευτέρα, αν βάλω όπου α το 2, δεν θα γίνει 2 επί χ ή στη 2 μείον 1. Δηλαδή 2 επί χ ή στην πρώτη. Του τέστην 2 επί χ. Όταν λέμε χ στην πρώτη εννοούμε χ. Άρα παιδιά, η παράγωση του χ στη δευτέρα είναι 2 χ. Ωραία, πάει και αυτό. Η παράγωση λοιπόν του χ στη δευτέρα 2 επί χ. Επί ε ή στη 2 χ τετράγωνο. Άρα πόσο βρήκαμε? 2 ή 2 επί χ. Άρα 4 επί χ. Επί ε ή στη 2 χ τετράγωνο. Τόσο όμορφα και τόσο απλά παιδιά. Άρα η συγκεκριμένη παράγωση βγάλαμε τελικά ότι έχει αποτέλεσμα. Πόσο βγάλαμε παιδιά? 4 επί χ επί ε ή στη 2 χ τετράγωνο. Σωστό. Σωστό. Μία ακόμη απολαυστική άσκηση, παιδιά, πάνω στους παραγόγους για το ερώτημα 2. Πάντα αγκαλίτσα με το τυπολόγιο. Πάντα με τη χρήση, παιδιά, του τυπολογίου. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Εύχομαι σε όλους.